Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει δίπλα τον συνάδελφο, τον Νίκο Νικολετάκη, τον συνάδελφο της ΜΠΑΜ, άμεσο συνεργάτη του Πέτρου Κουσουλού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένε μου Νίκο. Εμείς τα λέμε έτσι και με μηνύματα. Πραγματικά κάνεις σπουδαία δουλειά. Και δεν ξέρω αν ευχαριστώ αυτό... πολύ, Ζήνα, και ανταποδίδω. Το γνωρίζεις αυτό, άλλωστε δεν το λέω τώρα, στο έχω ξαναπεί και στον Πέτρο το έχω πει. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Καλό είναι να μας τα περιγράψεις εσύ, να δώσεις και τις απαντήσεις ο Πέτρος, γιατί πραγματικά εμάς όταν μας ερχόταν η ενημέρωση μέσα από τις δικαστικές αίθουσες, εκείνη την ώρα βρισκόμασταν στη σύσκεψη και είχαμε μπερδευτεί, δεν ξέραμε πού συμβαίναν όλα αυτά. Συμβαίναν έξω, συμβαίναν μέσα, δεν είχαμε καταλάβει. Σ' ακούμε, Νίκο μου. Πραγματικά ήταν ένα σοκαριστικό περιστατικό και εμένα δεν μου έχει ξανασυμβεί, όπως έλεγε και ο Δημήτρης προηγουμένως. Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, εγώ δεν κάνω τόσα χρόνια δικαστικό όπως κάνει ο Δημήτρης, αλλά πραγματικά τώρα πλησίασε ξαφνικά ο κύριος Κούγιας το σημείο που ήμουν και άρχισε να μου λέει, με ρωτάει στην αρχή, ήσουν, Νίκο, εσύ έγραψες αυτό. Νίκο, πού ήσουν. Εγώ καθόμουν στην πρώτη σειρά που κάθονται οι δημοσιογράφοι. Από την απέναντι πλευρά από αυτή που κάθεται η Ρούλα Πισπυρίγκου και ήρθε ξαφνικά μπροστά μου, είχε δηλαδή ένα περιθώριο μόνο το κάγκελο ουσιαστικά που υπάρχει μπροστά και μου λέει εσύ έγραψες αυτό το κατάπτυστο κείμενο, κάτι μου έλεγε τώρα για ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν το έχω γράψει βέβαια και από ό,τι κατάλαβα δεν είναι και κάτι που έχει γραφτεί τώρα στην εφημερίδα. Και προσπαθούσα να καταλάβω, του λέω δεν το έγραψα εγώ αυτό και πήγε να με χτυπήσει εκείνη την ώρα. Πήγε να μου πιάσει τη μύτη, μετά πήγε να μου ρίξει χαστούκι, εμφανόντουσα σε όλους. Εγώ έκανα λίγο πίσω βέβαια και το απέφυγα, αλλά ήμουν σοκαρισμένος πραγματικά. Δηλαδή, του έλεγα ότι εγώ δεν ξέρω τι μου λέτε. Δεν έχω γράψει τέτοιο πράγμα. Και συνέχισε να μας απειλεί, Νίκο. Μετά άρχισε να λέει για τον Πέτρο. Νίκο. Τι έλεγε για τον Πέτρο, να ολοκληρώσει τα γεγονότα και μετά ένα-ένα. Τι έλεγε για τον Πέτρο. Εκτός από τους χαρακτηρισμούς, όλα τα άλλα μπορείς να τα πεις, επειδή εμείς τα γνωρίζουμε, ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Έλεγε για τον κύριο με τα πράσινα παπούτσια, δεν θα έρθει από εδώ να τον δω και αν είναι θα τον βρω και θα τα πούμε και διάφορα τέτοια, σε τέτοιο στυλ. Απειλούσε δηλαδή. Απειλούσε. Κάποια στιγμή λοιπόν, συνέχισε αυτός, κάθισε στα έδρανα, θέλω να σου πω ότι η αστυνομική... Ένας αστυνομικός παρενέβη ελαφρά, αλλά όχι άμεσα. Δηλαδή, αν με είχε χτυπήσει, δεν θα με είχαν προστατέψει οι αστυνομικοί αρχικά. Στη συνέχεια, δηλαδή, τον απομάκρυναν και τον πήγαν στη θέση του και συνέχισε να λέει πράγματα. Και σε κάποιο σημείο λέει ότι εμείς φταίμε που μπήκε η κυρία Πισπυρίγκου στη φυλακή. Δηλαδή, εγώ βρήκα την κεταμίνη, ας πούμε, ή ο Πέτρος ο Κουσουλός, ή μπαμ. Τι να σας πω τώρα. Να ρωτήσω κάτι τον Νίκο. Νίκο, όλα αυτά συνέβησαν το πρωί. Πριν ανέβει η έδρα του δικαστηρίου, υπήρξε κάποιος διάλογος μεταξύ εσένα και του κύριου Κούγια ή απλά καθόσουν στη θέση σου περιμένοντας να ξεκινήσει η διαδικασία? Εγώ καθόμουν ήσυχα και ωραία στη θέση μου, είχα ανοίξει το λάπτοπ, το είχα κλείσει, ετοιμαζόμουν να γράψω τα κείμενα και ξαφνικά με είδε και μάλιστα μου κάνει και εντύπωση διότι με τον κύριο Κούγια έχω καλύψει πάρα πολλές φορές τις δηλώσεις του και στα δικαστήρια, ποτέ δεν μου είχε δώσει τέτοιο δείγμα. Ξαφνικά τώρα αυτό. Και ουσιαστικά σε πλησίασε, μας λες, αποπειράθηκε να σε πιάσει από τη μύτη και να σε χαστούκίσει. Είπες ότι ήταν παρουσία, ότι ήταν παρόντες αστυνομικοί και μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν σε μια δικαστική αίθουσα, σε ένα μεικτό ορκωτό δικαστήριο που δικάζεται μια τόσο σοβαρή υπόθεση, να είναι παρόντες αστυνομικοί, να βλέπουν έναν δικηγόρο ο οποίος αποπειράται. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Το επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης Δαμιανός, ο δικαστικός συντάκτης, και άλλοι που ήταν εκεί μπροστά, έτσι. Αποπειράτε, Ρεζίνα. Ήταν παρόντες πολλοί συνάδελφοι. Αποπειράτε ένας δικηγόρος για ένα δημοσίευμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν του άρεσε, το οποίο είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα. Και δεν αφορά την υπόθεση της κατηγορουμένης από την Πάτρα. Καμία άλλο σχέση. Αφορά ένα ακίνητο του κύριου Κούγια αφορά αυτό το δημοσίευμα. Λοιπόν, αλλά οτιδήποτε και αν είχε γραφτεί, αποπειράτε ένας δικηγόρος μέσα σε μια δικαστική αίθουσα να χτυπήσει. Να βιοπραγήσει σε ένα δημοσιογράφο ο οποίος έχει πάει εκεί να καλύψει τη δίκη. Είναι παρόντες αστυνομικοί. Και μας λες τώρα λοιπόν ότι δεν παρενέβη κανείς. Δηλαδή, αν εσύ δεν έκανες στιγμιαία την κίνηση να αποφύγεις το χαστούκι του κυρίου Κούγια, αυτή τη στιγμή θα είχες την τύχη που, είχαν άλλοι άνθρωποι στο παρελθόν οι οποίοι είχαν μπλέξει μαζί του ή είχαν αντιδικήσει μαζί του. Και λέω, είναι ποτέ δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές? Έπρεπε να υπάρχει άμεση. Της Πάτρας είναι το ότι στοχοποίησε το δημοσιογράφο
ότι βάλανε στην φυλακή, ότι μπήκε στη φυλακή Πισπυρίγκου λόγω δημοσιογράφου. Εμάς μας έχει βάλει, εντάξει. Συγγνώμη, Ζινά, αν μου επιτρέπεις, μπορώ να πω λίγο κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι, Ρούλα μου, πάρα πολύ. Όλοι μας στεναχωριόμαστε, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι και η ελευθερία του τύπου έχει χυθεί αίμα για να μπορούμε να γράφουμε ελεύθερα ο κάθε δημοσιογράφος ό,τι επιθυμεί και ό,τι γνωρίζει από το ρεπορτάζ του και την έρευνα, Ζινά. Είναι απαράδεκτες οι κινήσεις αυτές απέναντι σε συναδέλφους δημοσιογράφους. Θεωρώ, εγώ στεναχωριέμαι Πέτρος, και για την αντίδραση των υπολείπων δημοσιογράφων. Αυτό θέλω, αν με επιτρέπεις, αυτό θα ήθελα να πω. Δύο, ήταν τα δύο πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει κατά θέλω την άποψη. Θέλω να βλέπω και τα παιδιά μου. Και τα δύο και το Δημήτρη. Το ένα ήταν αυτό, επαγγέλτος ο εισαγγελέας να παρέμβει η Πέτρο μου στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν μπορούν να γίνονται τέτοιες επιθέσεις μέσα σε αίθουσες δικαστηρίων, στον χώρο της δικαιοσύνης. Και δεύτερον, το λέω και παρουσία και του Δημήτρη του Δαμιανού, που είναι και διαπιστευμένος δικαστικός συντάκτης, έπρεπε όλοι οι δικαστικοί συντάκτες να το καταγγείλουν σήμερα και όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι να έχουν αποχωρήσει από την αίθουσα. Να μην καλύψει κανένα συνάδελφος στη συγκεκριμένη δίκη σήμερα, εάν δεν διευθετηθεί το θέμα της επίθεσης δικηγόρου προς δημοσιογράφο. Σε ό,τι αφορά εμένα, αν θέλετε να απαντήσω, ότι εγώ προσωπικά, να μιλήσω για μένα, ευνηδιάστηκα. Δεν περίμενα ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Και τα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν από τη στιγμή που απέφυγε ο Νίκος το χαστούκι μέχρι να επέμβει ο αστυνομικός, σκεφτόμουν και εγώ πώς να αντιδράσω και πώς, ότι κάτι πρέπει να πω. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι ίσως έπρεπε και εμείς να αντιδράσουμε πιο άμεσα. Εγώ προσωπικά, να μιλήσω για μένα, ευνηδιάστηκα. Πάντως, αν χρειαστεί οτιδήποτε σε σχέση με αυτή την υπόθεση, ήμουν αυτό που της μάρτυρας και εννοείται ότι η θέση η δική μου είναι ότι πρέπει και η ΕΣΥΑ να... Δημήτρη, σαφέστατα, γιατί σήμερα είναι ο Νίκος ο Νικολετάκης, αύριο θα είναι ο Δημήτρης ο Δαμιανός, μεθαύριο θα είναι η Ρούλα η Κουσκούνη, η Άννα Κανδύλη, η κυρία Μάνδρου, όσοι δικαστικοί συντάκτες. Δεν είναι μόνο δεν μας τραμπουκίζουν οι δικηγόροι, δεν χωρίζονται σε δικαστικούς συντάκτες και ρεπόρτερ άλλου τύπου. Δεν μπορεί ένας δικηγόρος, Ζήνα, να τραμπουκίζει δημοσιογράφο μέσα σε δικαστική αίθουσα. Είναι απαράδεκτο. Όποιος και αν είναι ο δικηγόρος, όποιος και αν είναι ο δημοσιογράφος. Και ό,τι και αν έχει κάνει ο δημοσιογράφος. Είναι απαράδεκτο σε αίθουσα δικαστηρίου, για μένα και εκτός δικαστηρίου και εκτός αίθουσας είναι απαράδεκτο, αλλά ιδιαίτερα σε χώρο ιερό, γιατί είναι χώρος ιερός ο χώρος που γίνεται μια δίκη, δεν μπορεί να διαδραματίζονται τέτοια επεισόδια. Είτε έχουν σχέση με την υπόθεση που εκδικάζεται, είτε αφορά ένα άσχετο δημοσίευμα. Ζήνα, δεν μπορεί να γίνεται. Ρούλα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Εγώ θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Πραγματικά. Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ο Νικολετάκης σήμερα ή εγώ ή να πω λίγο κάτι, Πέτρο, πριν πεις κάτι. Γιατί θέλω να το υποστηρίξω αυτό μέσα από την ψυχή μου. Ένιωσα πολύ μεγάλη ντροπή όταν ένας άντρας 72 χρονών, όπως είναι ο κύριος Κούγιας, σε αποκάλεσε με χαρακτηρισμούς που αύριο αυτοί οι χαρακτηρισμοί μπορεί να υπάρχουν στο διαδίκτυο και να τις διαβάσουν τα παιδιά σου. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι όλα πρέπει να γίνουν αυταπάγγελτα. Την προηγούμενη φορά, ενώπιον της δικαστικής αίθουσας, είπε να μπω στη φυλακή. Το παιδί μου αυτό που έπαιξε στο διαδίκτυο το διάβασε και ξέρεις τι με ρώτησε. Μαμά, θα σε βάλει ο Κούγιας στη φυλακή? Εσένα σε αποκάλεσε με χαρακτηρισμούς απρεπείς. Δεν θα τους επαναλάβω, γιατί ντρέπομαι να υπάρχουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί από μένα σε δημόσιο λόγο που αφορούν το πρόσωπό σου, Πέτρο. Αυτό και θέλω να το πω. Είναι ντροπή. Είναι ξεδιάντροπο όλο αυτό. Για όλα αυτά τα οποία είπες. Εμένα με απείλησε, θέλω να σας πω, ότι θα μου πάρει το σπίτι και ό,τι άλλο έχω. Αυτά έχει απειλήσει και την αφεντικού μου. Έχει απειλήσει και την Κατερίνα της Σουλιώδης. Αυτά τα οποία υπόθηκαν σήμερα δεν θα μείνουν, Ζήνα μου, αναπάντητα. Δεν θα μείνουν αναπάντητα. Δεν θα πέσουμε όμως εμείς στο επίπεδο του κύριου Κούγια. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, με τον νόμιμο τρόπο. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή συντάσσεται μήνυση για αυτούς τους απρεπείς χαρακτηρισμούς. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει και κάποιο άλλο είδους προσέγγιση, γιατί στην ψυχιατρική, στην ψυχολογία υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται προβολή. Και ενδεχομένως αυτά τα οποία αισθάνεσαι για τον εαυτό σου θέλεις να τα προβάλλεις σε άλλους. Δεν είμαι αρμόδιος να πω, αλλά θέλω να πω κάτι για τους θεσμούς. Σήμερα αυτό το οποίο συνέβη είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την ελευθεροτυπία, για τη δικαιοσύνη και για τους θεσμούς οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν σε αυτή τη χώρα. Και θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα. Ως πότε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα παραμένει άπραγος παρακολουθούντας τέτοιου είδους συμπεριφορές εκ μέρους λειτουργών της δικαιοσύνης, τέτοιες χυδαίες, ανεπίτρεπτες και βίαιες συμπεριφορές? Θέλω να απευθύνω και ένα άλλο ερώτημα. Ως πότε η ΕΣΥΑ θα παραμένει άπραγη και θα σιωπά απέναντι σε λεκτικές και ενδεχομένως παραλίγων σωματικές επιθέσεις, οποίες
δέχονται λειτουργεί. Έχω ένσταση, έχω ένσταση εδώ. Έχω ένσταση. Πέτρο, δεν σιώπησε η ΕΣΥΑ. Η ΕΣΥΑ έβγαλε ανακοίνωση, καταδίκασε τη συμπεριφορά του κ. Κούγια και τι τελευταίε επιθέσει που εξαπολύει κατά των δημοσιογράφων. Και οφείλουμε εμεί οι υπόλοιποι στον χώρο να αποκλείσουμε τον κ. Κούγια από τη δημόσια προβολή του, εάν θέλουμε να προφυλάξουμε το επάγγελμά μα και τον εαυτό μα και απέναντι σε αυτέ τι συμπεριφορέ. Αυτά είναι τα αντίπεινα. Εσεί κάντε τη μήνυσή σα για αυτά που υποστήκατε. Εμεί οφείλουμε να προστατεύσουμε τον χώρο μα από τέτοια νοσηρά φαινόμενα. Ως πότε η εισαγγελία λοιπόν θα παραμένει αμέτωχη σε ό,τι αφορά αυτές τις επιθέσεις, γιατί όπως είπε και η Ζήνα, όλα αυτά είναι στα πλαίσια να είχαν παρέμβει οι αρχές από τη στιγμή που υπάρχουν δημόσιες καταγγελίες και υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Και ως πότε θα καθόμαστε σε μια χώρα η οποία δυστυχώς σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου αυτή τη στιγμή είμαστε στην 108η θέση, να δεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές slapping, δηλαδή προπυλακισμού και bullying δημοσιογράφων από συνηγόρους ή διάφορους άλλους κυρίους και κυρίες οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν το ακαταδίωκτο ότι εν πάση περιπτώσει είναι υπεράνω νόμο. Εγώ θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα. Αυτή η συμπεριφορά θα τιμωρηθεί. Αυτή η συμπεριφορά, αυτός ο εξευτελισμός, αυτή η απειλή την οποία υπέστη ο συνεργάτης μου και αυτά τα οποία είπε σε βάρος εμένα και κάνουν το γύρο του διαδικτύου αυτή τη στιγμή. Έτσι, με κίνδυνο να τα βλέπουν οι συγγενείς μου, οι γονείς μου και αύριο μεθαύριο να τα διαβάζουν τα παιδιά μου. Γιατί αυτά δεν φεύγουν αυτά από μέσα. Αυτά δεν φεύγουν, δεν θα μείνουν αναπάντητα. Πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει ανακύψει. Εγώ... Υπάρχει και θέμα στοχοποίησης μετά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι κάποιος λέει κάτι, στοχοποιείς και έναν άνθρωπο. Εγώ λυπάμαι, Ζήνα μου, πραγματικά, γιατί με τον κύριο Κούγια έχουμε συνεργαστεί δεκαετίες. Τον σέβομαι και τον υπολείπτομαι. Τον θεωρώ έγκριτο δικηγόρο, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει χαθεί το μέτρο. Σε ό,τι αφορά όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας φημώσει από το να συνεχίσουμε την δημοσιογραφική έρευνα σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Πάτρας. Η δημοσιογραφική έρευνα όχι μόνο δεν θα φημωθεί, αλλά θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και όλες αυτές οι προκλήσεις, λεκτικές, σωματικές, θα κληθεί να τις απαντήσει ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Εκεί λοιπόν ο κύριος Κούγιας θα κληθεί λοιπόν να αποδείξει όλα αυτά τα οποία έχει πει και κυρίως να πληρώσει για αυτά τα οποία έχει πει. Γιατί η επίθεση δεν είναι σημερινή. Δεχόμαστε μία επίθεση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Αήθης επίθεση από έναν δικηγόρο ο οποίος πρέπει να υπερασπιστεί μια κατηγορουμένη, αλλά την ίδια στιγμή νομίζει ότι είναι στο απειρόβλητο και μπορεί να σπηλώνει ανθρώπους, προσωπικότητες, υπολήψεις, χωρίς να είναι υπόλογος πουθενά. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με εμένα, την εφημερίδα και τους συνεργάτες μου, θα σταματήσει μία και καλή. Και αυτό είναι το μήνυμα, το πρώτο και το τελευταίο μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω στον συγκεκριμένο δικηγόρο. Τώρα, εντάξτε, δεν ξέρω αν ο κύριος Νικολετάκης, γιατί πρέπει να παρακολουθήσει μέσα τη δίκη για την BAM και για το e-reportage. Νίκο μου, θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις και μετά θα σας δώσω το λόγο για να μπούμε και τι έχει γίνει μέσα στην αίθουσα για αυτή καθ' αυτή την υπόθεση που είναι σοβαρά τα πράγματα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Κούγιας ήθελε να περάσει μηνύματα. Δηλαδή έφτασε σε άλλο επίπεδο πλέον. Από τις απειλές τις φραστικές πήγαμε πλέον σε άλλες απειλές. Και βέβαια δεν νομίζω να είχε σχέση το δημοσίευμα. Ήθελε να περάσει μηνύματα συγκεκριμένα.